πω γύρω από το θέμα του χρέους, το οποίο με απασχόλησε εδώ και αρκετά χρόνια και με απασχολεί ακόμα. Αισθάνομαι λίγο άβολα, κυρία Πρόεδρε, γιατί επειδή η Επιτροπή σας έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και όταν με καλέσατε το πληροφορήθηκαν οι πρώην συνάδελφοι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οπότε με παρεκάλεσαν να κάνω μια προκαταρκτική δήλωση, αν αυτή η δήλωση έχει κάποια αξία, σε μια επιστημονική επιτροπή σαν τη δική σας. Λοιπόν, απλώς διαβάζω τι ήθιστε να κάνουν τα πρώην στελέχη του Ταμείου σε τέτοιου είδους καταθέσεις σε επιτροπές. Όπως το είπατε και το επισημάνατε, κυρία Πρόεδρε, εγώ διετέλεσα στο κρίσιμο διάστημα το 2010 μέχρι το 2011, τέλη του 2011, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια σύντομη δήλωση πάνω σε ορισμένα διαδικαστικά θέματα με βάση το καταστατικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα ήθελα να σημειώσετε, κυρία Πρόεδρε, ότι οι απόψεις που θα εκφράσω εδώ είναι προσωπικές και δεν αποτυπώνουν τη θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Επιπρόσθετα, η κατάθεσή μου περιορίζεται σε πληροφόρηση που έχει δημοσιοποιηθεί από το Ταμείο. Δεν έχω εξοριστεί να αποκαλύψω οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διότι σύμφωνα με τα άρθρα της συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, νέοι και πρώην στελέχοι του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών όπως εγώ, την χάνουν ασυλίας από νομικές διαδικασίες αναφορικά με τις πράξεις που προέβησαν υπό την επίσημη ιδιότητά τους. Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει παραιτηθεί από την ασυλία αυτή αναφορικά με τη σημερινή μου παρουσία. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι περιττή αυτή η δήλωση, διότι απευθύνομαι σε μια επιστημονική επιτροπή. Εξάλλου, όπως θα γνωρίζετε, πολλά από τα θέματα που είχαν συζητηθεί τότε έχουν δει το φως της δημοσιότητας και κυρίως μέσα από τα επίσημα έγγραφα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επομένως, υπάρχει αρκετό υλικό για να επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα οποία θα καταθέσω σήμερα από την πιο επίσημη, θα έλεγα, πηγή που είναι το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κύριε Ρουμελιώτη, πριν να ξεκινήσετε, σας ζήτησαν επί τούτου να διευκρινίσετε ότι δεν εκφράζεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο δεν έχει άρει την ασυλία σας. Ναι, κύριε. Ποιος σας το ζήτησε? Το λεγόμενο η διοίκηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Η κυρία Λαγκάρντ, δηλαδή. Και ο αρχαιότερος, το αρχαιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που συμβαίνει να είναι αυτή τη στιγμή, ο κύριος Μόζιν, ο οποίος είναι ο Ρώσος εκπρόσωπος. Μάλιστα. Ο εκπρόσωπος Ρωσίας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να μην ανησυχεί ότι θα εκλάβουμε τις απόψεις σας ως θέση του, αλλά να είναι σίγουρο ότι θα αναζητήσουμε και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επίσημες εξηγήσεις, επίσημα έγγραφα και επίσης να είναι σαφές ότι εδώ είστε με τη θέλησή σας. Δεν σας εξανάγκασε κανείς να είστε εδώ. Άρα περιττεύουν οι διευκρινήσεις περί μη άρσης της ασυλίας σας. Μάλλον άλλοι πρέπει να έχουν αυτήν την ανησυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούμε. Κυρία Πρόεδρε. Το βρίσκω ιδιαίτερος ενδιαφέρον πάντως ότι σε αυτήν τη συγκυρία κινητοποιήθηκε το Ταμείο για να σας ζητήσει τέτοιες διευκρινήσεις πρώτης ενώπιον της Επιτροπής μας εμφάνισής σας, και αυτό νομίζω ότι αποτελεί γεγονός από το οποίο μπορούμε πολλά συμπεράσματα να συναγάγουμε. Σας ακούμε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, είχα εδώ και αρκετό χρόνο, θα έλεγα αρκετά χρόνια, υποστηρίξει και υποστηρίζω ακόμα ότι το βασικό λάθος που έγινε με την ένταξη Ελλάδας στο πρόγραμμα προσαρμογής, το πρώτο πρόγραμμα προσαρμογής, το Μάιο του 2010, ήταν που δεν συμπεριλήφθηκε η άμεση αναδιάρθρωση του χρέους της στο πρόγραμμα αυτό.
Και το λέω αυτό και ως οικονομολόγος και θέλω να το υπογραμμίσω, γιατί ήταν γνωστό σε όλους τους θα λέγα κύκλους, χρηματοπιστωτικούς κύκλους, στους ακαδημαϊκούς κύκλους και γενικά στους ανθρώπους που γνώριζαν τι συνέβαινε στην Ελλάδα, ότι το χρέος δεν ήταν βιώσιμο και δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να αποπληρώσει ένα τέτοιο δυσβάστακτο χρέος τον Μάιο του 2010. Δυστυχώς όμως αυτή η άποψη που εκφράστηκε ανοιχτά και δημοσίως από πάρα πολλές πηγές δεν κατέστη δυνατό να εισακουστεί από τους ηθήνοντες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κυρίως από τους Ευρωπαίους εταίρους της Ελλάδας, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα εξ αρχής να είναι εθνισυγενές και να οδηγήσει σε μια, θα λέγα, όχι μόνο ανθρωπιστική καταστροφή, αλλά και σε μια οικονομική καταστροφή της χώρας μας. Με πολύ μεγάλο τίμημα, ιδιαίτερα για τον ελληνικό λαό. Γνωρίζαμε από την αρχή, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση αξιολόγησης εκ των υστέρων, το Ex Post Evaluation of Exceptional Access under the 2010 Standby Arrangement του ίδιου του Διεθνούς Ζημωματικού Ταμείου, που δημοσιεύτηκε το Μάιο, 20 Μαΐου του 2013, ότι το Ταμείο χρειάστηκε να τροποποιήσει το καστατικό του σχετικά με το κριτήριο της βιωσιμότητας του χρέους προκειμένου να χρηματοδοτήσει την Ελλάδα. Και αυτό επειδή οι εμπειρογνώμονες του Ταμείου ανησυχούσαν για τις αρνητικές επιπτώσεις στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Σας θυμίζω ότι με βάση το καταστατικό του Διεθνούς Ζημωματικού Ταμείου απαγορεύεται να χρηματοδοτηθεί μια χώρα της οποίας το χρέος δεν είναι βιώσιμο με μεγάλη πιθανότητα. Στην περίπτωση της Ελλάδας το χρέος δεν μπορούσε να διαπιστωθεί, όπως λέει και η έκθεση στην οποία αναφέρομαι, ότι το χρέος ήταν βιώσιμο με μεγάλη πιθανότητα. Και επομένως έπρεπε για να χρηματοδοτηθεί η Ελλάδα να προχωρήσει το Ταμείο και ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο σε αλλαγή του καταστατικού της. Θέλω εδώ, πριν προχωρήσω σε αυτό το θέμα, να υπογραμμίσω ότι οι εκτιμήσεις τότε ήταν ότι αν δεν γίνει αναδιάρθρωση του χρέους, άμεση αναδιάρθρωση, τότε πηγαίναμε για την εφαρμογή σκληρών μέτρων λιτότητας, δημοσιονομικών κυρίως μέτρων, τα οποία θα προκαλούσαν μια άνευ προηγουμένου ύφεση και κοινωνική, θα έλεγα, αναταραχή. Αυτά ήταν γνωστά και είχαν γραφεί. Δυστυχώς επαληθεύθηκαν στην πορεία, γιατί η μη αναδιάρθρωση οδήγησε βασικά τους εταίρους της Ελλάδας, τους δανειστές, να εφαρμόσουν ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα λιτότητας. Με αποτέλεσμα να συρρυκνωθεί η οικονομία μας κατά 25%, είναι γνωστό, να αυξηθεί η ανεργία στο 27% και να συνεχίσει το χρέος το χειρότερο, να συνεχίσει το χρέος να αυξάνει και να φτάσουμε στο σημείο όπου πλέον έγινε σαφές σε όλους ότι το χρέος δεν ήταν βιώσιμο, με μεγάλη καθυστέρηση, και αυτό είχε τεράστιες συνέπειες για την οικονομία, για τον ελληνικό λαό και γενικότερα για την ελληνική κοινωνία. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι ξέρουμε πλέον από την έκθεση αυτή την οποία σας ανέφερα ότι τόσο οι ελληνικές αρχές εκείνη την εποχή όσο και οι Ευρωπαίοι εταίροι, παρά τις πιέσεις που άσκησε το Διεθνές Ζημωματικό Ταμείο για να προχωρήσουμε σε μια άμεση αναδιάρθρωση του χρέους, δεν ήθελαν αυτή την αναδιάρθρωση. Στην έκθεση αυτή, στη σελίδα 27, αναφέρεται ότι οι εμπειρογνώμονες του Ταμείου υποστηρίζουν ότι στην πραγματικότητα η αναδιάρθρωση του χρέους συζητήθηκε στις διαπραγματεύσεις, αλλά απορρίφθηκε από τις ελληνικές αρχές και την Ευρωζώνη. Και εδώ τίθεται το ερώτημα και συζητήθηκε μάλιστα ευρύτερα, γιατί η αναδιάρθρωση αυτή δεν έγινε,
Η επίσημη απάντηση των Ευρωπαίων, στην οποία στηρίχτηκε και το Ταμείο για να αλλάξει το καταστατικό του, είναι ότι θα υπήρχε μεγάλος κίνδυνος επιμόλυσης της ευρωπαϊκής οικονομίας, κυρίως της οικονομίας της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι με μια έγκαιρη αναδιάσωση του χρέους θα ήταν καλύτερη η Ελλάδα σήμερα. Δεν έγινε από τους Ευρωπαίους, δεν το επιθυμούσαν οι ελληνικές αρχές και επομένως το βάρος μεταφέρθηκε σταδιακά από τις τράπεζες, από τους ιδιώτες πιστωτές, δηλαδή τις τράπεζες, στους φορολογουμένους, τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους. Και σε μεγάλη κλίμακα, όπως γνωρίζουμε. Και θα ήθελα να σας διαβάσω, αν επιτρέπετε, ένα απόσπασμα από την επίσημη αυτή έκθεση που δημοσιεύτηκε του Διεθνούς Δημοκρατικού Ταμείου, σε σελίδα 28, το οποίο λέει: «An upfront debt restructuring would have been better for Greece, although this was not acceptable to the euro partners. A delayed debt restructuring also provided a window for private creditors to reduce exposures and shift debt into official hands. As seen earlier, this shift occurred on a significant scale and limited the bail-in of creditors when PSI eventually took place, leaving taxpayers and the official sector on the hook». Αυτά τα λέει όλα, νομίζω, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που κάνανε την εσωτερική αξιολόγηση του προγράμματος, διότι μετά τις αποτυχίες, σας θυμίζω, ανοίγω μια παρένθεση αν επιτρέπετε, τις αποτυχίες των προγραμμάτων διαρθρωτικών προσαρμογών του Διεθνούς Συνομιτικού Ταμείου, κυρίως στην περίπτωση της κρίσης της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Ρωσίας και κάποιων χωρών της Λατινικής Αμερικής, υποχρεώθηκε το Ταμείο να αυτοαξιολογεί τα προγράμματά του, αναθέτοντας σε στελέχη του, αλλά ανεξάρτητα από τις διευθύνσεις που εκπονούν και εφαρμόζουν τα προγράμματά του, να αξιολογούν αυτά τα προγράμματα. Λοιπόν, αυτοί οι εμπειρογνώμονες του Ταμείου λένε σε αυτή την έκθεση ότι ζήτησαν τις ελληνικές αρχές να διευκρινίσουν στις 20-22 Μαρτίου του 2013, να διευκρινίσουν γιατί τα προγράμματα, γιατί οι ελληνικές αρχές απέρριψαν την αδειάσωση του χρέους. Η απάντηση των ελληνικών αρχών δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι τόσο η Ελλάδα όσο και οι Ευρωπαίοι εταίροι ήταν αντίθετοι με μια εξ αρχής αναδιάσωση του ελληνικού χρέους. Οι ελληνικές αρχές απάντησαν στους εμπειρογνώμονες του ΔΝΤΟΥ ότι η ίδια η Ελλάδα και οι Ευρωπαίοι εταίροι ήταν αντίθετοι με την αναδιάσωση, επειδή είχαν ανησυχίες σχετικά με τα εσωτερικά πολιτικά κόστη, τις επιπτώσεις στα συντριπτικά ταμεία και τις επιμολύνσεις. Και διαβάζω τον αγγλικό όρο για να μην υπάρξει και καμία, την αγγλική αναφορά, για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση. «Officials noted that Greece itself and European partners were against debt restructuring at the outset because of concerns about domestic political costs, implications for social security funds and contagion, but as time passed, this possibility repined». Στις 26 Απριλίου του 2013 έρχεται μια άλλη μελέτη πολύ ενδιαφέρουσα του Διεθνούς Συνομιτικού Ταμείου να επιβεβαιώσει ότι η μη έγκαιρη αναδιάρθρωση του χρέους κατέστησε το πρόγραμμα τελείως προβληματικό και προτείνει στο Ταμείο να αποφεύγονται στο μέλλον τέτοιου είδους αλλαγές του καταστατικού του, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ισχυροί Ευρωπαίοι εταίροι που εκπροσωπούνται βεβαίως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. Σας διακόψω για μία διευκρίνηση. Στην έκθεση αυτή των ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου διευκρινίζεται ποιοι είναι οι αξιωματούχοι, οι αναφερόμενοι ως officials, οι οποίοι δήλωσαν εκ μέρους της χώρας μας ότι δεν επιθυμούσαν την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Όχι, κυρία Πρόεδρε. Δεν διευκρινίζεται. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σε αυτήν την έκθεση που έχει ημερομηνία Απρίλιο του 2013 γίνεται οποιαδήποτε μνήμα στο γεγονός ότι και εκείνες ακόμη τις ημέρες, Απρίλιο του 2013,
με κατεπίγουσες διαδικασίες και με τη μέθοδο εκατοντάδες σελίδες ένα άρθρο, περνούσαν μέτρα λιτότητας και ανηλαιούς επίθεσης προς τον ελληνικό πληθυσμό, ενώ παράλληλα εσείς μας φυστάτε την προσοχή ότι δημοσιευόταν έκθεση του Ταμείου με την οποία διαπιστωνόταν και συνομολογείτο ένα τεράστιο σφάλμα. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό που ρωτήσατε, κυρία Πρόεδρε, για ποιοι από τις ελληνικές αρχές δεν ήθελαν την αδιάρθρωση, βγαίνει από την πρώτη έκθεση την οποία σας ανέφερα και δημοσιεύτηκε, που λέει ξεκάθαρα ότι οι ίδιες ελληνικές αρχές και οι Ευρωπαίοι τέριδες απορρίψανε την πρόταση του Διεθνούς Ζωματικού Ταμείου για αναδιάρθρωση του χρέους. Και συγκεκριμένα αναφέρομαι στην σελίδα, στην έκθεση αυτή αναφέρεται ότι «Yet in Greece, on the eve of the program, the authorities dismissed debt restructuring as a red herring that was off the table for the Greek government and had not been proposed by the fund». Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια δήλωση του πρώην υπουργού, του κ. Παπακοσταντίνου, που έκανε δημοσίως, που είχε πει και αντικρούει αυτή τη δήλωση του κ. Παπακοσταντίνου το Ταμείο, λέγοντας ότι δεν συζητήθηκε ποτέ το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους, ούτε τέθηκε στο τραπέζι από κανέναν. Και αντικρούει το Ταμείο λέγοντας αυτά που σας διάβασα, ότι in fact, debt restructuring had been considered by the parties. Το χρέος είχε εξεταστεί ως ενδεχόμενο από τους συμβαλόμενους, τους μετέχοντες στις διαπραγματεύσεις, αλλά είχε αποκλειστεί από την Ευρωζώνη. Το Ταμείο έχει μια ξεκάθαρη θέση πάνω σε αυτό το θέμα, πόσα προκύπτουν από την έκθεση αυτή, ότι το θέμα τέθηκε και συζητήθηκε, αλλά απορρίφθηκε τόσο από τις ελληνικές αρχές όσο και από τους Ευρωπαίους. Τώρα, στην έκθεση τη δεύτερη που βγήκε, που έχει επίσης μεγάλη σημασία, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι sovereign debt restructuring, recent developments and the implications for the funds. Η αναδιάρθρωση κρατικού χρέους και πρόσφατες εξελίξεις σε αυτή την έκθεση λέγεται ότι η αναδιάρθρωση συχνά γίνεται πολύ αργά, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η σταθερότητα του χρέους με τρόπο βιώσιμο και μακροπρόθεσμο. Η ανακοίνωση καταλήγει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις απαιτούν την επανεξέταση το πλαίσιο αναδιάρθρωσης κρατικών θεμάτων. Ως μία προϋπόθεση για να μπορεί το Ταμείο να παρέχει βοήθεια σε μια χώρα για να μην επαναλάβει τα λάθη που έκανε με την Αργεντινή. Σας θυμίζω ότι στο καταστατικό του Ταμείου μπήκε ο όρος ότι καμία χώρα δεν θα χρηματοδοτείται αν προηγουμένως το χρέος της δεν είναι βιώσιμο, όταν ξέσπασε η κρίση χρέους στην Αργεντινή, και τότε έχει κατηγορηθεί το Διεθνές Ζωματικό Ταμείο ότι δεν έλαβε σοβαρά υπόψη το υψηλό χρέος, εν πάση περιπτώσει, της Αργεντινής. Κρίση χρέους στην Αργεντινή, να θυμίσουμε ότι ξέσπασε την ίδια περίοδο που η χώρα μας εισερχόταν στο ευρώ. Ακριβώς, το 2001. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να πω ότι αυτά τα επιχειρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να καταλάβουμε ότι το λάθος που διαπράχθηκε πρώτον ήταν τεραστίων διαστάσεων, και δεύτερο ότι γνωρίζαμε ότι επειδή είχαμε συνείδηση ότι επειδή γινόταν ένα τέτοιο λάθος, οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές για την ελληνική οικονομία, γιατί θα έπρεπε να πάρθουν αυστηρότατα μέτρα λιτότητας, τα οποία θα οδηγούσαν σε μια μεγάλη συρρήκνωση της οικονομίας και σε μια άνευ προηγουμένου αύξηση της ανεργίας. Το ερώτημα που τίθεται, και εγώ έτσι σαν απλός Έλληνας πολίτης διαρωτάμαι πολλές φορές, αυτό το λάθος που έγινε τότε, το κόστος αυτού του λάθους, του τεράστιου λάθους, ποιος θα το πληρώσει τελικά? Το πλήρωσε ήδη ο ελληνικός λαός. Άλλοι δεν ευθύνονται? Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, παραδείγματος χάρη, που δεν θέλουν να ακούσουν και να συζητήσουν την αδιάρθρωση του χρέους παρά τις πιέσεις του Ταμείου, δεν έχουν καμία ευθύνη για αυτό το θέμα?
Τώρα πάλι πρέπει ο ελληνικός λαός να πληρώσει αυτά τα λάθη. Θα ήθελα τώρα να μου επιτρέψετε να συμπληρώσω αυτή την προκαταρκτική εισήγησή μου με το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρχει δικαιολογία γιατί δεν έγινε αναδιάρθρωση. Διότι πολλές φορές ακούμε ότι δεν ξέραμε ότι το πρόβλημα αυτό ήταν τόσο σοβαρό. Ξέρετε, η ελληνική κυβέρνηση είχε προσλάβει ένα σύμβουλο τότε, τον Ματιέ Πιγκάς, που ήταν πρόεδρος της τράπεζας της Λαζάρ και εξακολουθεί να είναι. Λοιπόν, αυτός ο σύμβουλος είχε πει σε μια συνέντευξή του που έδωσε στις 2 Μαρτίου του 2012 στο Βήμα ότι το πρώτο λάθος αναφέρει με συγχωρείτε, έκανα λάθος μια στιγμή, θέλω να βρω ακριβώς. Σε μια συνέντευξή του που έδωσε στις 22 Ιουλίου του 2012, λέει ο κύριος Πιγκάς ότι είναι σαφές ότι η κρίση χρέους στην Ελλάδα δεν ήταν μια κρίση ρευστότητας, ήταν μια κρίση φερεγγιότητας, δηλαδή αδυναμίας του ελληνικού κράτους να αποπληρώσει το χρέος του. Και αντιμετωπίστηκε ως μια κρίση ρευστότητας, δηλαδή δώσαν δάνεια στην Ελλάδα για να αποπληρώσει τα δάνεια. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Και αυτό βγήκε στο Βημαγκαζίνο η συνέντευξη αυτή στις 22 Ιουλίου, που σας είπα, του 2012. Ναι, είναι και μέσα στην δικογραφία το έχετε καταθέσει εσείς. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα εδώ να... Αλλά έχει μία σημασία ότι σχεδόν 3 χρόνια από όταν το καταθέσατε στη δικογραφία μπορεί και ο ελληνικός λαός να το μάθει, γιατί αρκετά με τη συγκάλυψη. Τώρα, εκείνο που δημιουργεί μεγάλη εντύπωση, σε μένα τουλάχιστον, είναι οι συνεχείς δηλώσεις και αναφορές τόσο του τότε Πρωθυπουργού, όσο και του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Παπανδρέου και του Παπακοσταντίνου αντίστοιχα, ότι δεν υπάρχει θέμα να διάσουν τους χρέους, ότι δεν τέθηκε ποτέ από την πλευρά τους. Στη συνέχεια βέβαια άλλαξαν τη τοποθέτησή τους αυτή. Αλλά τουλάχιστον στις συνεντεύξεις που είχαν δώσει σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λέγανε ξεκάθαρα ότι, και συγκεκριμένα στις 28 πρώτου του 2011, ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας σε 30 δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο, σε σχετική ερώτηση απέκλεισε κατηγορηματικά την αδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, λέγοντας ότι αν ήταν η Ελλάδα να προχωρήσει στην αδιάρθρωση, η κούρεμα θα το είχε κάνει από την αρχή της κρίσης. Έτσι, αυτά θα διερωτηθεί κανείς γιατί λεγόντουσαν τότε, τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από τον... Ενώ την ίδια στιγμή ασκούνταν τεράστιες πιέσεις από τον τότε Γενικό Διευθυντή του Στρόσκαν, όπως αναφέρω και στο βιβλίο μου, το άγνωστο παρασκήνιο της προσφυγής στο Δήμο του, για να υποκινήσει την ελληνική πλευρά να ζητήσει την αναδιάρθρωση, η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2010. Η απάντηση που διάβασα κάπου σε μια συνέντευξή τους και των δύο ήταν ότι δεν μπορούσαμε να το πούμε αυτά ανοιχτό στις αγορές, διότι θα χάναμε την εμπιστοσύνη των αγορών. Μα η Ελλάδα ήταν αποκλεισμένη από τις αγορές, ούτως ή άλλως. Καμία εμπιστοσύνη δεν θα είχαν. Η δεύτερη απάντηση που είδα που δώσανε σε μια από τις συνεντεύξεις τους ήταν ότι έτσι θα φεύγαν οι επενδυτές από τα ελληνικά ομόλογα. Μα οι επενδυτές από τα ελληνικά ομόλογα προσπαθούσαν να φύγουν ούτως ή άλλως, γιατί γνώριζαν εκ των προτέρων ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Και αυτό αναφέρεται και στην επίσημη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που σας ανέφερα. Αντιθέτως, εάν η Ελλάδα το επιδίωκε και δημοσίως, αυτό που θα συνέβαινε και το ξέρουν οι συνάδελφοι εδώ, οι οικονομολόγοι, ήταν ότι θα πέφτανε οι αξίες των ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Και θα μπορούσαμε εμείς ως Ελλάδα να κάνουμε ένα buyback, δηλαδή να αγοράζαμε ευκολότερα βασικά τα ομόλογά μας σε πολύ χαμηλότερη τιμή από εκείνη που ήταν εκείνη τη στιγμή, και λέγοντας ότι δεν πρόκειται η Ελλάδα να προχωρήσει στην αδιάρθρωση του χρέους. Τώρα, θα ήθελα
κυρία Πρόεδρε, να σταθώ σε μια μελέτη την οποία θα σας καλούσα να την και μπορώ να σας την καταθέσω. Μπορώ να καταθέσω κάποια έγγραφα ή όχι? Βεβαίως, και θα σας παρακαλούσα να μας καταθέσετε όποιο έγγραφο κρίνετε χρήσιμο και τις εκθέσεις στις οποίες αναφερθήκατε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όποιο άλλο έγγραφο κρίνετε χρήσιμο. Okay. Θα το εντάξουμε στο υλικό το οποίο συγκεντρώνουμε. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων και ομολογουμένως είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουν δηλώσει οι εκπρόσωποι και των δημοσίων οργανισμών και της κυβέρνησης ότι θα συνδράμουν με στοιχεία τα οποία άλλοτε μπορεί να μην ήταν διαθέσιμα. Από την άλλη βέβαια είχαμε και μια ατυχή τουλάχιστον αντίδραση του διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος αρνήθηκε να διαβιβάσει στοιχεία σχετικά με τις κινήσεις τις τραπεζικές, οι οποίες συναρτώνται με τις δανειακές συμβάσεις. Βεβαίως η Επιτροπή θα επανέλθει, διότι αυτό δεν είναι ούτε απόρριτο, ούτε προνόμιο ενός προσώπου. Αντίθετα, πρέπει να ελεγχθούν και οι κινήσεις που νομίζω ότι θα έχουν αποκαλυπτική σημασία για αυτά που ερευνούμε. Σας ακούμε. Επειδή κάποιοι θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την θέση που είχε ο τότε Γενικός Διευθυντής του Ταμείου σχετικά με το θέμα της αναδιάρθρωσης, πέρα από τα όσα σας ανέφερα, από τα επίσημα δημοσιευμένα έγγραφα του Ταμείου, θα ήθελα να σας αναφέρω τι είπε ο κύριος Στρόους-Καν σε μια πρόσφατη συνέντευξή του και συγκεκριμένα στις 22 Απριλίου του 2014. Είπε λοιπόν στο... 15 Μαΐου του 2014 στη France 2. Όταν ρωτήθηκε για αυτό το θέμα του ελληνικού χρέους, τι λέει, τι κάνετε όταν αναλαμβάνετε, μεσαγωγικά, τι κάνετε όταν αναλαμβάνετε μια επιχείρηση που δεν πηγαίνει καλά? Ρυθμίστε τα χρέη του παρελθόντος, διαπραγματευόμενοι όπως μπορείτε με τους πιστωτές. Ωστόσο, λέτε για το μέλλον στους τραπεζίτες σας. Αν μου δανείσετε τώρα, θα σας τα αποπληρώσω όλα. Δημιουργείτε εμπιστοσύνη για το μέλλον. Υπεκφεύγετε. Συζητάτε όσο περισσότερο μπορείτε για το παρελθόν. Και τι κάνουν? Το ανάποδο. Λένε, όλα τα προηγούμενα χρέη της Ελλάδας θα αποπληρωθούν μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αλλά για το μέλλον, προσοχή αν δανειστείτε. Ρισκάρετε να μην πάρετε πίσω τα χρήματά σας. Κάνουν λοιπόν το αντίθετο από αυτό που θα έκανε ο επικεφαλής μιας επιχείρησης όταν αναλαμβάνει μια προβληματική επιχείρηση. Τώρα, στο έγγραφο στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, που βγήκε πρόσφατα και νομίζω είναι αξιόλογο και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί μαθαίνει κανείς ακριβώς γιατί, τι συνέβη. Διότι ο κύριος Μπλουστάιν, που δημοσίευσε το έγγραφό του στο Center of International Governance Innovation, λέει ξεκάθαρα ότι ορισμένα πράγματα και κυρίως σε ό,τι αφορά τη θέση του κυρίου Στρόους-Καν, από τον οποίο πήρε μια συνέντευξη. Και θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο κύριος Στρόους-Καν συνέχισε να δίνει τη μάχη για την έγκαιρη αναδιάρθρωση του χρέους, ακόμα και αν συμφώνησε να γίνει η αλλαγή του καταστατικού, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η Ελλάδα και να αποφευχθεί μια γενικότερη κρίση. Λοιπόν, σε αυτό το έγγραφο το οποίο σας ανέφερα, λέει στη σελίδα 16, θα το καταθέσω. On May 13. Στις 13 Μαΐου, τέσσερις μέρες μετά το Δουσού για την Ελλάδα, ο Στρόους-Καν κάλεσε τον Παγιώτη Ρουβελιώτη, τον εκπρόσωπο της Ελλάδας του Δουνουτού, ως εναλλακτικό εκτελεστικό διοικητή στο γραφείο του. Οι δύο άντρες γνωριζόνταν από τη δεκαετία του 70, όταν και οι δύο σπούδαζαν στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Σύμφωνα με τον Ρουβελιώτη, ο Στρόους-Καν του τόνισε την ανάγκη να μεταφέρει στην Αθήνα την ανάγκη για
η ανασύσταση του χρέους μέχρι το Σεπτέμβριο. Στις 24 Μαΐου, ο Ρουμελιώτης συναντήθηκε ξανά με τον Στροσκάν και ο Στροσκάν επανέλαβε την πίστη του για την ανάγκη αναδιάρθρωσης. Ο Στροσκάν επιβεβαίωσε τα όσα έλεγε ο Ρουμελιώτης για τις συζητήσεις τους. Πήρε μια συνέντευξη από τον κύριο Στροσκάν, ο οποίος επιβεβαίωσε και μάλιστα στην ίδια συνέντευξη επιβεβαιώνεται ότι είχαν γίνει συναντήσεις και εδώ έρχομαι σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Έγιναν κρυφές συναντήσεις στη Ουάσιγκτον μεταξύ εκπροσώπων του κύριου Στροσκάν και πράγμα το οποίο ούτε εγώ ήξερα. Αυτό αποκαλύπτεται στο έγγραφο αυτό, διότι το Ταμείο επέμενε να γίνει αναδιάρθρωση του χρέους και κάλεσαν Γάλλους εκπροσώπους και Γερμανούς εκπροσώπους, κυβερνητικούς εκπροσώπους, να συζητήσουν σε ξενοδοχεία της Ουάσιγκτον για την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή των τραπεζών τους, σε μια άμεση αναδιάρθρωση του χρέους. Και βέβαια τόσο οι Γάλλοι όσο και οι Γερμανοί απέρριψαν αυτό το ενδεχόμενο και φτάσαμε σε ένα αδιέξοδο. Πότε έγιναν αυτές τις συναντήσεις? Αυτές έγιναν πριν την σύναψη του πρώτου μνημονίου και συγκεκριμένα, ένα λεφτάκι, λοιπόν, λέει εδώ ότι, σας διαβάζω, the chief IMF representatives, οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ στις συναντήσεις στα ξενοδοχεία ήταν ο κ. Χέγγεν και ο Ρέιτσελ Τζορτζάνι. Ο Χέγγεν είναι ο σύμβουλος του Διεθνούς Ζωματικού Ταμείου και ο Λορέντζο Τζορτζάνι είναι στέλεχος του SPR, του της διεύθυνσης του department βασικά που χειρίζεται θέματα χρέους, είναι της στρατηγικής strategy, policy and research. Λοιπόν, που ήταν πολύ στενός συνεργάτης του κ. Μογκαντάμ, ο οποίος παραιτήθηκε τώρα, ήταν τότε διευθυντής του SPR. The department's concern was a logical extension of its defender of the faith responsibilities. An IMF loan to Greece must not go. Ένα δάνειο του ΔΝΤ προς την Ελλάδα δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αποπληρωμή των ομολογιούχων όπως είχε γίνει στην Αργεντινή. Αν η Ελλάδα, όπως η Αργεντινή, έχει μη διώσιμο χώρο χρέος, ένα δάνειο μπορούσε να δοθεί μόνο υπό την προϋπόθεση αναδιάθρωσης του χρέους. Αν υπάρξει ένα haircut άμεσα, θα διασφάλιζε ότι οι απώλειες θα πέφτανε πάνω στους ιδιώτες πίστωτες που είχαν δανείσει χρήματα στην Ελλάδα εξ αρχής. Η έκθεση των γαλλικών τραπεζών στην Ελλάδα ήταν 60 δις και των γερμανικών 35 δις. Εάν υποχρεώνοντο να έχουν απώλειες από τα ελληνικά ομόλογα και από άλλες, από άλλα ομόλογα, τότε η βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα έπεφτε. Και έτσι υπήρχε ένας μεγάλος κίνδυνος επιμόλυνσης σε άλλες ευπαθείς χώρες της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τον Μπελκά. Εδώ τι μας λένε αυτοί? Μας λένε ότι ο Στροσκάν διέταξε το δεξί του χέρι που ήταν τότε ο κύριος Μογκαντάμ να αρχίσει, στέλνοντας τον υπαρχηγό του, τον Τζορτζάνι, συνομιλίες σε κάποια ξενοδοχεία. Αυτό δεν το ξέρει κανείς στο Διεθνές Ζωματικό Ταμείο μέχρι σήμερα. Αυτές οι αιτήσεις γίνανε. Από ό,τι λέει ο κ. Μπουρστάιν, εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, δεν το ήξερα. Το έμαθα από το έγγραφο αυτό. Αυτό τι έγγραφο είναι, κύριε Ρουμιλιώτη? Αυτό είναι μια μελέτη που έκανε το International, το Center for International Governance Innovation, με έναν πολύ άριστο οικονομολόγο, τον κύριο Πολ Μπλουστάιν, ο οποίος έκανε την ερευνά του, πήρε συνεντεύξεις. Και πήρε συνεντεύξεις. Συνεντεύξεις από στελέχη του Ταμείου, από τον ίδιο τον Στροσκάν
και κατέγραψε όλο αυτό το ιστορικό του πώς φτάσαμε και ο κύριος Γκουλσάν καταλήγει στο συμπέρασμα. Θα σας πω ότι δεν έπρεπε να μην είχε γίνει, η αναδιάρθρωση του χρέους τότε και το Διεθνές Ζωματικό Ταμείο να καταστρατηγήσει την ίδια την πολιτική και το καταστατικό του. Και ότι αυτό θα πρέπει να αποφευθεί στο μέλλον και θα πρέπει τα conditionalities που υποβάλλει το Διεθνές Ζωματικό Ταμείο να μην αφορούν μόνο χώρες όπως την Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να αφορούν ολόκληρη την Ευρωζώνη. Δηλαδή, εάν το Ταμείο δεχότανε ότι εγώ δεν διαπραγματεύομαι μόνο με την Ελλάδα, με την ίδια την Ευρωζώνη, θα έπρεπε να επιβάλλει την αδειάσου του χρέους τότε ή να μην δώσει τα λεφτά στην Ελλάδα. Αυτό όμως που μας αποκαλύπτεται είναι πάρα πολύ σοβαρό και όντως δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, ότι δηλαδή προ πάσης υπαγωγής της χώρας στο μνημόνιο, η έκθεση των γαλλικών και γερμανικών τραπεζών σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ήταν πολύ μεγάλη. Αυτό έχει ξαναϋποθεί, αλλά παρασιωπάτε. Όμως αυτό που μας λέτε δεν έχει ξαναϋποθεί, ότι ενεπλάκησαν σε διαδικασίες μυστικών διαπραγματεύσεων, σε ξενοδοχεία, κυβερνητικοί αντιπρόσωποι της Γαλλίας και της Γερμανίας που συζητούσαν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαπραγματευόμενοι στην πραγματικότητα την διάσωση των τραπεζών τους, αυτό που εξ αποτελέσματος προκύπτει ότι έγινε, το μνημόνιο έσωσε τις γαλλικές και τις γερμανικές τράπεζες. Το έχετε πει, έχει κατατεθεί, προκύπτει και